λοιπόν Να συνομίλησε ε, εχθέ το βράδυ με την 41 χρονη γυναίκα που είναι μάρτυρα κλειδί, βασική μάρτυρα στην υπόθεση Λιγνάδη. Mm -hmm. Πάμε να δούμε, Πόπη. Η μάρτυρα κλειδί, λοιπόν, στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, η 49χρονη, μα είπε λοιπόν ότι πήρε την απόφαση να καταθέσει για να βοηθήσει τη δικαιοσύνη, να βοηθήσει τα θύματα που κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση ε, από τον γνωστό σκηνοθέτη. Λέει πω γνώρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη ήταν αρκετά νέα. Έκαναν σχέση. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, Πέντε χρόνια ναι, ναι. Πέντε χρόνια υπήρχαν με σχέση αρχικά, έτσι δεν σου είπε πόπη. Έτσι μου είπε, ναι. Τατιανά. Ναι. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, εκείνη έφυγε από την Αθήνα. Εγκατέλειψε λοιπόν την Αθήνα, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. εκείνος Εκείνο επικοινώνησε μαζί τη και τη αποκάλυψε ότι είχε κάνει δεσμό με ένα 16χρονο αγόρι. Η κοπέλα έμεινε ευρώντητη. Πάγωσε, σοκαρίστηκε. Κάποια στιγμή του είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και ότι πρέπει να επισκεφτεί έναν ειδικό. Και εκείνο τη απάντησε: Μα πού υπάρχει το πρόβλημα, Του εξήγησε ότι είναι ποινικό αδίκημα αυτό που διαπράττει. Στη συνέχεια, εκείνο άρχισε να την απειλεί. Τη είπε ότι θα κάνει κακό σε εκείνη και στην οικογένειά τη. Mm -hmm. Να λοιπόν, σου αναφέρω. Κόμπι, mm. Προτείνω ε, αυτή έτσι την συνομιλία που είχατε να την ε, παρακολουθήσουμε. Ο ίδιο μου αποκάλυψε ότι είχε σχέση με ανήλικου. Δεν είμαι ηθοποιό όπω με παρουσιάζουν τα μέσα και δεν ήμουν 19 χρόνια σύντροφό του. Με τη μαρτυρία μου πήγα να κάνω κάτι καλό. Είχα γνωρίσει τον Δημήτρη Λιγνάδη μέσα από το χώρο. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει σχέση. Μετά δεν προχώρησε. Αλλά κρατήσαμε φιλικέ επαφέ. Εγώ έφυγα και ζούσα πολλά χρόνια εκτό Αθηνών. Και επέστρεψα κάποια χρόνια αργότερα. Όταν γύρισα το 2016, αρχίσαμε να μιλάμε αραιά και που. Βρεθήκαμε μία φορά να τα πούμε και ο ίδιος μου είπε ότι έχει σχέση με ένα γόρι 16 ετών. Το απάντησα πως είναι ποινικό αδίκημα αυτό που κάνει και ότι αν μπορούσα να το κάνω θα πήγαινα στην αστυνομία. Εκείνος μου είπε ότι δεν βλέπει που υπάρχει πρόβλημα. Αντέδρασε όταν του είπα ότι θα πάω να τον καταγγείλω. Άρχισε να με απειλεί. Προσπαθούσα να του πω να πάει σε έναν ειδικό για την περίπτωσή του και να σταματήσει να το κάνει. Εκείνος με απειλήσε. Μου είπε θα καταστρέψω τη ζωή σου, θα καταστρέψω τη ζωή της οικογένεια σου, θα σε σκοτώσω. Ακούγοντας τελευταία όλες αυτές τις μαρτυρίες, πήρα την απόφαση να καταθέσω. Είναι δυνατό να μην το έκανα. Εγώ νόμιζα ότι θα πήγαιναν και άλλοι. Όλο το θέατρο βουίζε με αυτή τη συμπεριφορά του. Δεν το έκρυβε πουθενά. Όλοι γνώριζαν. Αυτά μας είπε. Ήταν πολύ Εντάξει, Καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή η φύλλα, μέχρι και πολιτική φύλλα έχει προκαλέσει υπόθεση. Και υπάρχουν πληροφορίε, ακούει πράγματα για τον εαυτό τη, ότι είχε σχέση, ότι είχε μακρά σχέση. Μα λέει ότι τα είχα πέντε χρόνια. Μετά υπήρχε όταν γύρισα από τη Θεσσαλονίκη μία πόλη, μία on-off σχέση, μα περιέγραψε. Και όταν γύρισα από τη Θεσσαλονίκη και βρεθήκαμε, μου είπε ότι είναι ομοφυλόφιλο και ότι πάει με. ότι έχει σχέση με έναν ήλικο. Ε, αυτό έγινε και μάλιστα είπε κάτι το οποίο πολύ σημαντικό. Είπε η γυναίκα αυτή ότι ξέρετε κάτι, επειδή πολλοί γνώριζαν, εγώ περίμενα να πάνε και άλλοι να καταθέσουν. Γιατί αυτά τα γνώριζαν πολλοί. Υπήρχαν και άλλοι που είναι φίλοι του, ηθοποιοί, στο περιβάλλον του. Εγώ θα σηκώσω μόνο το βάρο αυτή τη μαρτυρία. Πού είναι οι υπόλοιποι και δεν πάνε να καταθέσουν. Και είχε δίκιο η κοπελίτσα, είχε έτσι και μια πολύ παιδική φωνούλα. Ε, εγώ θέλω να τη πω ότι μπράβο για το κουράγιο τη που πήγε να καταθέσει και να εισφέρει ό,τι μπορεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτά.